Σήμερα με τη βοήθεια του Θεού θα μελετήσουμε την 44η υπόθεση του μικρού Ευεργετινού που είναι συνέχεια των προηγουμένων και έχει γενικό θέμα και τίτλο «Να μην κατακρίνουμε κανένα και να μην εξευτελίζουμε κανένα ούτε και εκείνο που αμαρτάνει φανερά, αλλά να κοιτάζουμε τον εαυτό μας». Βλέπετε ότι οι Άγιοι Πατέρες όλη την προσπάθειά τους την είχαν για την καλλιέργεια του εαυτού τους και πρόσεχαν πάρα πολύ στο θέμα της αγάπης που είναι η κορονίδα των αρετών αλλά και το σημείο του αληθινά πνευματικού ανθρώπου. Σε αυτόν τον αγώνα τους ήξεραν πολύ καλά ποια πράγματα είναι που βοηθούν και ποια πράγματα είναι που βλάπτουν και πώς μπορούν και πώς πρέπει να διαφυλάξουν τον εαυτόν τους μακριά από πνευματικές πτώσεις αλλά και από πράγματα τα οποία θα τους εστερούσαν την κοινωνία της Θείας Χάριτος. Γι' αυτόν τον λόγο και οι ίδιοι αγωνίστηκαν αλλά και μας παρέδωσαν και εμάς μέσα από τα έργα τους και τα Άγια παραδείγματά τους τον τρόπο και τους τρόπους με τους οποίους και εμείς οφείλουμε να εργαστούμε και να αγωνιστούμε για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τη χάρη του Θεού στην ψυχή μας και να μείνουμε μέσα στα περιθώρια αυτά της εν Χριστώ ζωής. Λέγει λοιπόν ένας Άγιος του Γεροντικού, ο Αββάς Ιωάννης ο Κολοβός, λέγει το εξής: «Άλλη αρετή δεν υπάρχει σαν το να μην εξευτελίζει κανένας των πλησίων του. Δεν υπάρχει, λέει, μεγαλύτερη αρετή από το να προσέχεις να μην εξευτελίσεις των πλησίων σου». Και αυτό βέβαια συνέχεια των προηγουμένων και απόρρια της αγάπης, γιατί όταν αγαπάς τον αδελφό σου όχι μόνο δεν τον εξευτελίζεις, όχι μόνο δεν τον υποτιμάς, αλλά και φροντίζεις να τον τιμήσεις και να του δώσεις εκτίμηση και αγάπη και σεβασμό και πρωτεία και τιμή και όλα αυτά τα οποία γνωρίζεις ότι θα τον κάνουν χαρούμενο και ευτυχισμένο, διότι η αλήθεια είναι ότι είμαστε άνθρωποι και όταν μας συμπεριφέρονται άσχημα, λυπούμεθα για αυτήν τη συμπεριφορά και οπωσδήποτε δεν μας αρέσει. Αλλά και αν κάποιος πει ότι εμένα μου αρέσει να μου συμπεριφέρονται άσχημα, εκείνο μεν του αρέσει και αν είναι πνευματικός άνθρωπος ωφελείται συμπεριφερόμενοι οι άλλοι απέναντι το άσχημα, αλλά εμείς που κάνουμε την άσχημη συμπεριφορά δεν μας ωφελεί καθόλου αυτό και είναι πάρα πολύ βλαβερό για την ψυχή μας, διότι το να συμπεριφερόμαστε άσχημα στον αδελφό μας σημαίνει ότι είτε πάσχουμε από έλλειψη αγάπης ή πάσχουμε από μεγάλη επιπολαιότητα και απροσεξία και ανοίγουμε το στόμα μας και κατασπηλώνουμε και εξευτελίζουμε τον αδελφό μας και σίγουρα τον θλίβουμε, αλλά και αν δεν τον θλίψουμε ακόμα σίγουρα εμείς βλαπτόμαστε, γιατί είναι βλάβη το να μην τιμάς τον αδελφό σου και να μην εκφράζεσαι γι' αυτό με αγάπη και έτσι βλαπτόμενοι εμείς στο τέλος καταστρέφουμε την ψυχή μας. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί λοιπόν. Δυστυχώς είναι μια κακή συνήθεια αυτό το πράγμα που μας ταλαιπωρεί και τη μαθαίνουμε ίσως από την παιδική μας ηλικία να εκφραζόμαστε άσχημα για τους άλλους ανθρώπους, να εκφραζόμαστε υποτιμητικά, να εκφραζόμαστε εξευτελιστικά, να εκφραζόμαστε ηρωνικά, να εκφραζόμαστε υποτιμητικά για τους άλλους και αυτό το πράγμα δημιουργεί πρώτα απ' όλα στον εαυτό μας μια κακή διάθεση και αναχωρεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος, διότι ο Θεός δεν θέλει και δεν αναπαύεται σε συμπεριφορές οι οποίες αμαυρώνουν την κατοικώναν Θεού και καθομοίωσιν Θεού δημιουργία μας
και στη συνέχεια εμείς υφιστάμεθα τη βλάβη η οποία έρχεται από αυτήν την κακή διαγωγή. Και είπα ότι πολλές φορές μπορεί να μην έχουμε διάθεση να βλάψουμε τον αδερφό μας πράγματι, αλλά η κακή μας συνήθεια και η απροσεξία μας μας κάνει να μιλούμε με τρόπον εξευτελιστικό για τον άλλο. Πρέπει να μάθουμε λοιπόν να συνηθίσουμε τη γλώσσα μας, να συνηθίσουμε το μυαλό μας πάνω απ' όλα, γιατί το μυαλό είναι που κατευθύνει και τη γλώσσα, να τα συνηθίσουμε να εκφράζονται καλά για τους υπολείπους ανθρώπους, να μην κατακρίνουν, να μην εξευτελίζουν, να μην υποτιμούν κανένα. Οι πατέρες τόσο πολύ το πρόσεξαν αυτό που βλέπετε φτάνουν να πούν ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη αρετή από το να μην εξευτελίζεις τον αδερφό σου. Γιατί είναι πολύ φυσικό και πολύ λογικό. Γιατί εάν αγαπάς τον αδερφό σου δεν τον εξευτελίζεις. Διότι αν αγαπάς έναν άνθρωπο προσέχεις με όλες σου τις δυνάμεις να μην τον λυπήσεις, να μην πεις κανέναν κακό για αυτόν, ούτε και να ανεχθείς να λέγονται κακά λόγια για τον αδελφό. Άρα λοιπόν, όταν δεν εξευτελίζεις τον αδελφό σου, σημαίνει ότι απέκτησες μέσα σου προσοχή, απέκτησες μέσα σου αγάπη, και η αγάπη είναι η κεφαλίδα των αρετών. Ένας άλλος αδελφός ρώτησε τον Αβά Ιωσήφ, «Τι να κάνω που δεν μπορώ ούτε σκληριάσκηση να κάνω, ούτε να δουλέψω και να δώσω ελεημοσύνη?» Και του λέει ο γέροντας, «Αν δεν μπορείς να κάνεις τίποτα από αυτά, τουλάχιστον φύλαξε τη συνείδησή σου, ώστε να μην συλλογιστείς κάτι κακό για τον πλησίο σου και να μην τον ταπεινώσεις, και τότε θα σωθείς». Βλέπετε, ένας αδελφός ερώτησε εδώ κάποιον ασκητή, τον Αβά Ιωσήφ, τον μέγα αυτόν ασκητή της ερήμου, και του λέει, «Δεν μπορώ εγώ να κάνω ασκήσεις. Δεν μπορώ να νηστέψω, δεν μπορώ να γρυπνήσω, δεν μπορώ να κοπιάσω, δεν μπορώ να δουλέψω, είμαι αδύνατος, δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη διότι δεν έχω την δύναμη να κάνω ελεημοσύνη, ούτε έχω χρήματα να δώσω. Τι να κάνω για να σωθώ?» Θα περίμενε κανείς να του πει ο άλλος, μα τι να κάνεις αφού είσαι ασκητής, είσαι μοναχός. Να νηστέψεις δεν μπορείς, να εργαστείς δεν μπορείς, να γρυπνήσεις δεν μπορείς, να κοπιάσεις δεν μπορείς. Να κάνεις ελεημοσύνη δεν μπορείς, τι σου έμενε να κάνεις? Κι όμως ο μέγας και σοφός γέρον Ιωσήφ του λέγει, «Αν δεν μπορείς να κάνεις τίποτα από όλα αυτά», του λέει, «αν δεν μπορείς να κάνεις τίποτα από όλα αυτά, τότε κάμε αυτό που είναι μεγάλο. Φύλαξε τη συνείδησή σου, πρόσεχε το νου σου, τη συνείδησή σου, ώστε να μην συλλογιστείς ποτέ κάτι κακό για τον αδερφό σου. Να μην δεχθείς ποτέ λογισμόν εναντίον του αδερφού σου. Πάντοτε τον αδερφό σου να τον βλέπεις ως άγγελον Κυρίου. Να τον αγαπάς, να φυλάξεις την αγάπη. Δεν είναι εύκολο πράγμα, είναι μεγάλο κατόρθωμα, μεγάλη αρετή». Γι' αυτό οι πατέρες είδαν ότι και με μόνη αυτή την αρετή μπορεί κανείς να σωθεί και να φτάσει σε μέτρα θεία και να αναπληρώσει όλα τα άλλα που είναι και πρακτικά, και θα δούμε πιο κάτω παραδείγματα που οι πατέρες δίνουν σημασία περισσότερο σε αυτή την αρετή της αγάπης παρά σε οτιδήποτε άλλο. Λέει λοιπόν, αν δεν μπορείς να κάνεις τίποτα από όλα αυτά, να φυλάξεις τη συνείδησή σου, να μην δεχθείς λογισμούς εναντίον του αδελφού σου και να μην τον εκταπεινώσεις, να μην τον εξευτελίσεις, να μην του πεις λόγια βαριά, να μην πεις λόγια άσχημα για τον αδελφό σου. Δυστυχώς, όπως είπα και προηγουμένως, όλοι μας, μέσα στην απροσεξία μας, μέσα στην επιπολαιότητά μας, ανοίγουμε το στόμα μας και λέμε κουβέντες για άλλους ανθρώπους και εκφραζόμαστε άσχημα και εκφραζόμαστε με τρόπο που εμείς μπορεί να πούμε, «Μα δεν το είπα από κακία». Εσύ μπορεί να μην το είπες από κακία, αλλά ήταν ευαρύς ο λόγος και ο αδερφός δεν ξέρει την καρδιά σου. Ξέρει αυτά που λέει το στόμα σου και ξέρει αυτά που λένε τα χείλη σου. Την καρδία σου την ξέρει μόνο ο Θεός. Εγώ άκουσα αυτά που είπε το στόμα σου, όχι αυτά που είπε η καρδία σου. Δεν είμαι καρδιογνώστης. Άρα λοιπόν, αφού άκουσα αυτά που λέει η καρδία σου, το στόμα σου, και αυτά που είπε το στόμα σου ήταν βαριά, στενοχωρέθηκα, ελυπήθηκα, σκανδαλίστηκα και
Είναι αυτό το πράγμα πολύ μεγάλο βάρος για τις ψυχές μας όταν ο αδελφός μας θλίβεται και σκανδαλίζεται από δική μας απροσεξία και από δική μας αδυναμία. Γι' αυτό λοιπόν να προσέχουμε πάρα πολύ, αδελφοί μου αγαπητοί, όλοι μας να προσέχουμε να μην σκανδαλίζουμε τους άλλους ανθρώπους, να προσέχουμε πάρα πάρα πολύ τα λόγια μας, το στόμα μας, και πίσω από το στόμα και πίσω από τα λόγια να προσέχουμε το νου μας, διότι αν ο νους μας είναι ευάλωτος σε κακούς λογισμούς και δέχεται λογισμούς και κακίες για τον αδελφό, θα έρθει μια ώρα που ο νους θα μας ξεγελάσει, θα μας ξεγλιστρήσει κάποια στιγμή που δεν θα είμαστε τόσο σε προσοχή και εγρήγορση, και θα εκφραστεί και θα πει τα λόγια του. Και καμιά φορά τα λέει και όλα μαζεμένα και γίνονται τα έσχατα χείρονα των πρώτων. Καλύτερα λοιπόν ο νους να έχει αγαθόν υλικό μέσα του και να μπορεί να εκφράζεται αγαθά, όπως λέγει και ο Κύριος, ότι εκ του περισσεύματος της καρδίας ομιλεί το στόμα. Εάν η καρδία έχει αγαθούς λογισμούς, θα εκφραστεί με αγαθόν και καλόν και άγιον τρόπο. Εάν η καρδία έχει κακία και βόρβορον και μοχθηρία και καθαρσία μέσα της, θα εκφραστεί με μοχθηρία και καθαρσία και κακία. Η καρδία λοιπόν, ο νους, η καρδία είναι αυτή η οποία πρέπει να είναι καθαρή. Γι' αυτό είναι μεγάλη εργασία πνευματική το να προσέχουμε το στόμα μας, προσέχουμε και το νου μας, όπως λέγει εδώ Αβάη Ιωσήφ. Ο Αβάη Ιωσήφ, να προσέχουμε να μην δέχεται λογισμούς. Γιατί άμα δέχεται λογισμούς, κάποιαν ώρα, όπως είπα προηγουμένως, θα του φύγει και θα αρχίσει να εκφράζεται και θα γίνουν μεγάλα προβλήματα. Ένας άλλος αδερφός ρώτησε τον Αβά Ποιμένα, πώς μπορεί ένας άνθρωπος να αποφύγει την κατάκριση του πλησίον. Βλέπετε, όλοι διερωτόμαστε, είμαστε άνθρωποι. Βλέπουμε παράξενα πράγματα, έτσι λέμε, βλέπουμε παράξενα πράγματα. Λες και εμείς είμαστε το κριτήριο της οικουμένης και εμείς θα κρίνουμε ποια είναι τα παράξενα και ποια είναι τα συνηθισμένα και πώς τα δικά μας είναι τα συνηθισμένα και τα κανονικά και τον άλλο είναι τα παράξενα και τα παράδοξα και τα χρήζοντα κατακρίσεως. Μα και παράξενα να δεις και παράδοξα να δεις, ποιος είσαι εσύ που θα κρίνεις? Αλλά ρωτάει εδώ ο αδερφός του Αβά Ποιμένα, πώς μπορώ να μην κατακρίνω τον αδερφό μου. Και απαντά ο σοφός γέρον και ο λίχνος αυτός της διακρίσεως, εμείς και οι αδελφοί μας είμαστε σαν δύο εικόνες. Όταν ο άνθρωπος κοιτάζει τον εαυτό του και τον κατηγορεί, τότε τον βρίσκει άμεμπτο δίπλα, τότε βρίσκει άμεμπτο δίπλα του τον αδελφόν του. Όταν όμως φαίνεται στον εαυτό του καλός, τότε βρίσκει τον αδελφόν του κακόν απέναντί του. Πολύ ωραίο το παράδειγμα το αγαπημένος. Λέγει ότι εμείς και ο αδελφός μας είμαστε σαν δύο εικόνες. Όταν κοιτάζουμε τον εαυτό μας και μεφόμαστε τον εαυτό μας και τον κατηγορούμε, έχουμε τη λεγόμενη από τους πατέρες αυτομεμψία και βλέπουμε τα λάθη μας και τις αμαρτίες μας και συνειδητοποιούμε τα κακά μας, τότε, λέγει εδώ το γεροντικό, τότε αφού κατηγοράς και βρίσκεις τον εαυτό σου ένοχον και άξιον πάσης κατακρίσεως, τότε δεν έχεις να πεις τίποτα για τον αδελφό σου, διότι αφού εσύ είσαι η αιτία πάντων των κακών, ο αδελφός σου είναι καλός και τέλειος και άμυμπτος. Όταν όμως βρίσκουμε τον εαυτό μας αλάνθαστο και ενδικαίο και καλό, τότε πάντα φταίει ο αδελφός μας. Βλέπετε, λέμε πολλές φορές, ήρθε, λέμε, στα καλά καθούμενα και με έβρισε, σαν εγώ δεν του είπα τίποτα, και εγώ του απάντησα με ηρεμία, με ησυχία, με γλυκύτητα, και εκείνος συνέχισε να με βρίζει. Και εγώ δεν ξέρω για ποιο λόγο με έκανε αυτό το πράγμα. Μα καλά, ψυχοπαθής είναι ο άλλος και σε έβρισε, χωρίς να πεις τίποτα? Μπορεί εκείνη την ώρα να μην είπες, αλλά θα έχεις πει προηγουμένως. Κάτι θα έχεις κάνει και εσύ που ετάραξε τον άλλο.
Δεν είναι δυνατό στα καλά καθούμενα, εκτός αν είναι ο άνθρωπος ασθενής ψυχικά. Αλλά μήπως όμως πρέπει να προσέχουμε και εμείς, διότι καμιά φορά δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για να κάνουμε τον άλλον εκτός αυτού, και όταν κι ο άλλος ξεσπάσει πάνω μας, τότε λέμε, μα γιατί με βρίζεις, γιατί ταράζεσαι, γιατί θυμώνεις, γιατί κάνεις έτσι, και παριστάνομαι τους αγίους και τους δικαίους, και δεν μας φτάνει που κάναμε τον άλλον άνω κάτω, θέλουμε να είμαστε και καθαροί και άμεμπτοι. Γιατί μας λείπει, αδελφοί μου αγαπητοί, η αυτομεμψία. Δεν βλέπουμε τα χάλια του εαυτού μας, δεν ασχολούμαστε με την εσωτερική μας κενότητα και αθλειότητα, και βλέπουμε συνέχεια τους άλλους, και βλέποντας τους άλλους δικαιώνουμε τον εαυτό μας, και αντί να κατακρίνουμε τον εαυτό μας μόνο που έχουμε εξουσία, κατακρίνουμε τους αδελφούς μας και βλάπτουμε έτσι την ψυχή μας. Στη συνέχεια ένα άλλο ωραίο, πολύ ωραίο διήγημα από το γεροντικό λέει τα εξής. Δύο αδελφοί ήρθαν κάποτε στον Αβά Παμβό και τον ρώτησαν. «Αβά», είπε ο ένας, «εγώ νηστεύω για δύο συνεχόμενες ημέρες και την τρίτη ημέρα τρώγω δύο ψωμάκια. Άραγε σώζομαι έτσι ή βρίσκομαι σε πλάνη?» Του λέγει ο άλλος, «Αβά, εγώ βγάζω από το εργόχειρό μου δύο νομίσματα την ημέρα. Κρατάω από αυτά λίγα για την διατροφή μου και τα υπόλοιπα τα δίνω ελεημοσύνη. Άρα σώζομαι έτσι ή βρίσκομαι σε πλάνη?» Ο γέροντας δεν τους απάντησε, παρόλο που τον παρακαλούσαν επίμονα. Μετά από 4 μέρες θέλησαν οι επισκέπτες δύο αδελφοί να φύγουν, απογοητευμένοι γιατί ο γέροντας δεν τους έδωσε καμιά απάντηση στο ερώτημά τους. Τότε οι πατέρες οι άλλοι τους παρηγορούσαν λέγοντας, «Μη λυπάστε αδελφοί, ο Θεός θα σας δώσει την αμοιβή σας». Αυτή είναι η συνήθεια του γέροντα, να μην απαντάει αμέσως σε ό,τι το ρωτάνε, αν δεν το πληροφορήσει σχετικά ο Θεός. Τότε οι δύο αδελφοί πήγαν στο γέροντα Αβά Παμβό και του είπαν, «Αβά, δώσε μας την ευχή σου». Τότε εκείνος τους ρώτησε, «Θέλετε να φύγετε?» Το απεκρίθηκαν ναι. Τότε ο Αβά Παμβό άρχισε να λέγει εις τον εαυτόν του, μονολογώντας και χαράζοντας κάτι πάνω στο έδαφος. Έλεγε λοιπόν στον εαυτόν του, «Ο Παμβό νηστεύει 2 ημέρες και τρώει την τρίτη μέρα 2 ψωμάκια. Άρα γίνεται έτσι καλός μοναχός?» «Όχι. Αμβό, ο Παμβό κάνει δουλειά 2 κερατίων, 2 νομισμάτων και τα δίνει ελεημοσύνη. Γίνεται άραγε έτσι καλός μοναχός?» «Όχι ακόμα. Καλά είναι τα έργα», είπε γυρίζοντας τους αδελφούς. «Αν όμως φυλάξει κανείς τη συνείδησή του καθαρή απέναντι στον πλησίον του, τότε σώζεται». Και εκείνοι, αφού πήραν πληροφορία για τον λόγο των πνευματικών του γέροντα, έφυγαν χαρούμενοι. Βλέπετε, οι δύο αυτοί πατέρες, οι δύο αδελφοί που επισκέφθηκαν τον μεγάλο γέροντα Αβά Παμβό, είχαν ο καθένας μία άσκηση. Ο ένας 2 μέρες έμενε νηστικός και την τρίτη μέρα έτρωγε μόνο 2 ψωμάκια μικρά. Ο άλλος εργαζόταν κάθε μέρα, έβγαζε 2 νομίσματα, τα κεράτια τα λεγόμενα, ένα νόμισμα της εποχής εκείνος, κρατούσε ελάχιστα χρήματα για τον εαυτόν του και τα υπόλοιπα τα έδινε ελεημοσύνη. Ρώτησαν λοιπόν τον γέροντα εάν με αυτόν τον τρόπο μπορούν να σωθούν. Ο γέροντας, αφού δεν τους απάντησε αμέσως γιατί ήθελε να προσευχηθεί και να λάβει πληροφορία από τον Θεό για την απάντηση, όταν ήταν να φύγουν, είπε στον εαυτό του μονολογώντας ότι μπορεί κανείς να σωθεί με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή τρώγοντας κάθε 2 ημέρες την τρίτη μέρα ή εργαζόμενος και εξασφαλίζοντας μόνο τα ελάχιστα για τον εαυτό του και τα υπόλοιπα να τα δίνει ελεημοσύνη. Είπε τότε ο Αβάς, «Καλά είναι αυτά τα έργα,
Καλά και Άγια είναι και αυτά, αλλά όμως τέλειον έργων πνευματικών είναι να φυλάξεις τη συνείδησή σου απέναντι στον πλησίον σου. Δηλαδή τα έργα αυτά και όλα τα έργα που κάνουμε αδελφοί μου πρέπει να μας οδηγούν στην αγάπη. Εάν δεν μας οδηγούν στην αγάπη και αν δεν καταλήγουν στην αγάπη και είναι απλώς πρακτικές εργασίες χωρίς τον καρπό τον πνευματικό, τότε είναι άκαρπα και ανώφελα. Και το άκαρπον δένδρον, όπως η άκαρπο σική, εκόπτεται και εισπυρβάλλεται. Είναι σαν να φυτεύεις έναν δένδρο, έτσι, ένα δένδρο το φυτεύεις, καρποφόρο, περιμένεις να σου δώσει καρπό, το ποτίζεις, το κλαδεύεις, το αυξάνεις, ξέρω εγώ, αλλά καρπό δεν σου δίδει. Όταν δεν δίδει καρπό, μια, δυο, τρεις, τέσσερις, πέντε, τότε θα φροντίσεις να το αντικαταστήσεις με έναν άλλο που θα αποδώσει καρπούς. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Νηστεύομαι, αγρυπνούμε, εξομολογούμαστε, κοινωνούμε, πάμε στην εκκλησία. Όλα αυτά είναι καλά έργα και απαραίτητα και χρήσιμα και δεν μπορεί κανείς χωρίς αυτά. Αλλά αυτά τα έργα πρέπει να έχουν και τον καρπό των έργων και ο καρπός είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Χωρίς αυτήν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος δεν μπορείς να αισθανθείς την εχριστό ζωή. Δεν βρίσκεις την χάρη του Θεού. Ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι η αγάπη, είναι η χαρά, είναι η ειρήνη, είναι η μακροθυμία, η αγαθοσύνη, η χριστότητα, η πραότητα, η εγκράτεια, η πίστη και όλα αυτά τα πράγματα. Εάν από την καρδία σου λείπουν αυτά και νηστεύεις, αγρυπνάς, εξομολογείς, εκκοινωνάς, πας εκκλησία, αλλά σου λείπει η αγάπη, σου λείπει η χαρά, η πνευματική, σου λείπει η πραότητα, σου λείπει η αγαθοσύνη, είσαι γεμάτος πονηρία, γεμάτος κακία, γεμάτος δολιότητα, το στόμα σου το ανοίγεις και αμέσως κατακρίνει και ειρωνεύεται και σχολιάζει και κάνει τους άλλους, τότε πρέπει να καταλάβεις ότι καλά είναι τα έργα που κάνεις, αλλά καρπούς ακόμα δεν έδωσα. Και να ανησυχήσεις για τον εαυτό σου, διότι λείπει ο καρπός. Μήπως έρθει ο Κύριος και το άκαρπο δένδρο το κόψει και το βάλει στο πυρ και το κάψει και το αχρηστεύσει, διότι παν δένδρον μη ποιούν καρπούς καλούς, εκόπτεται και εσπυρβάλλεται. Γιατί δεν είναι μόνο που θα είναι άκαρπο. Αν ήταν άκαρπο, ας είναι, πες, πολλά δέντρα είναι άκαρπα, αλλά είναι όμως χρήσιμα. Γιατί κάνουν σκιά, γιατί κάνουν, ξέρω εγώ, δροσιά, γιατί δίνουν μια ομορφιά στον τόπο. Μπορεί να μην είναι καρποφόρα, αν και όλα κάνουν τους δικούς τους καρπούς, αλλά τέλος πάντων δεν κάνουν καρπούς, ας πούμε, για τον κόσμο, για τους ανθρώπους. Όμως, δεν θα μείνουμε άκαρποι, θα κάνουμε κακούς καρπούς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι δεν θα μείνουμε άκαρποι, αλλά θα παράξουμε καρπούς κακούς και πονηρούς. Καρπούς οι οποίοι είναι πικρότατοι, οι οποίοι είναι δηλητηριώδεις, οι οποίοι είναι δύσκολοι. Θα κάνουμε αντί λουλούδια, θα κάνουμε αγκάθια και θα τρυπούμε τον κόσμο και θα βλάφτουμε τους άλλους και θα τραυματίζουμε τις ψυχές των άλλων ανθρώπων. Και όπως ένα δέντρο, ένα θάμνος που είναι γεμάτος αγκάθια και τραυματίζει και πληγώνει και κακοποιεί αυτούς που πάνε κοντά του, έτσι και εμείς. Αν είμαστε μόνο άκαρποι, ίσως να μην κινδυνεύαμε. Αλλά δυστυχώς, αδελφοί μου, ο άνθρωπος δεν μένει ποτέ στο μέσον. Ή στο καλό θα πορευθεί, ή στο κακό θα πορευθεί. Ή την ανιούσα θα πάρει, την κατιούσα. Δεν μένει στο μέσον ποτέ, δυστυχώς. Συνήθως βέβαια και μετά παράγει καρπούς πονηρούς και καλούς. Θα μου πεις, καλά, δεν μπορεί κανείς να μείνει έτσι σε μια σταθερότητα, ουδετερότητα. Μα και ουδετερότητα καλό δεν είναι, διότι δεν είσαι πλασμένος για να είσαι ουδέτερος. Είσαι πλασμένος κατ' εικόνα Θεού και καθομοίωση Θεού, άρα αδικάς τον εαυτό σου όταν δεν τον οδηγήσεις εκεί που είναι πλασμένος και εκεί που είναι ο προορισμός του. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ακόμα, επειδή έχουμε και τα πάθη μέσα μας και γεννιούμαστε
έχοντας τη φθαρτήν και επεπτωκία φύση μας, σίγουρα τα πάθη θα λειτουργήσουν, και όταν δεν υπάρχει χάρις και όταν δεν υπάρχει ο νέος άνθρωπος, τότε θα λειτουργήσουν τα πάθη και θα μας πνίξουν και θα παράξουμε καρπούς πονηρούς, καρπούς αμαρτίας.